Στους 46 βαθμούς αναμένεται να φτάσει το θερμόμετρο αυτό το Σαββατοκύριακο στην Ισπανία. Σχεδόν όλη η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Στη Γρανάδα, στη Νότια Ισπανία, η κίνηση στους δρόμους ήταν ελάχιστη. Όσοι αποτόλμησαν να βγουν έξω, αναζήτησαν γρήγορα σκιά. Κάνει πάρα πολύ ζέστη. Πίνουμε συνέχεια νερό και βάζουμε αντιλιακό. Κάθε τόσο σταματάμε σε ένα μπαρ για να πιούμε κάτι. Αλλά αντέχουμε τη ζέστη γιατί θέλουμε να δούμε τα αξιοθέατα. Στην Ιταλία, κάτοικοι και επισκέπτες της Ρώμης αναζήτησαν δροσιά στα συντριβάνια της Ιταλικής πρωτεύουσας. Στις Σιρακούσες της Σικελίας το θερμόμετρο έδειξε την προηγούμενη Τετάρτη 48,8 βαθμούς. Τα συντριβάνια, αυτή είναι η λύση. Σε κάθε συντριβάνι βρέχω το κεφάλι μου με νερό και πίνω πολύ νερό και προσπαθώ όσο μπορώ να βρίσκομαι στη σκιά. Κάνει πάρα πολύ ζέστη, είναι σχεδόν αφόρητα, αλλά η Ρώμη είναι πανέμορφη ακόμα και με καύσωνα. Στην άλλη πλευρά της Μεσογείου μένονται φωτιές. Η Αλγερία βρίσκεται σε πύρινο κλοιό. Περίπου 30 πυρκαγιές ξέσπασαν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Οι φωτιές μένονται κυρίως στην Καβυλία, όπου τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες μέρες.